Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, την Μαρία Ζαχαράκη. Έχουμε δηλώσει Ερντογάν Μαρία, ο οποίος από τη μία καλωσορίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την άλλη μιλάει για νέες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλό μεσημέρι, Ελίνα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα πριν από λίγη ώρα, αναφέρθηκε λοιπόν στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού εδώ στην Κωνσταντινούπολη την Κυριακή. Μάλιστα, είπε ότι θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον Πρόεδρο του Ισραήλ, αύριο τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν και την Κυριακή θα συναντηθούμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή ήταν λοιπόν η αναφορά του, η αναφορά επιβεβαίωσης, θα λέγαμε, της πρόσκλησης του κυρίου Ερντογάν προς τον Έλληνα ηγέτη. Σημείωσε όμως ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις γεωτρήσεις φυσικού αερίου, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν πιο δυνατοί. Ελπίζουμε, είπε, να αυξήσουμε τα γεωτρύπανά μας σε 5, θα γίνουμε πολύ πιο δυνατοί στο θέμα των γεωτρήσεων. Δηλαδή αναφέρθηκε στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, ένα θέμα το οποίο, όπως λένε οι πληροφορίες από την τουρκική πλευρά, θα θέσει ο κύριος Ερντογάν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή την Κυριακή. Τώρα, ο κύριος Ερντογάν, όσον αφορά τον πόλεμο της Ουκρανίας και το διαμεσολαβητικό ρόλο που έχει αναλάβει η Τουρκία. Είπε λοιπόν για την αυριανή κρίσιμη συνάντηση που είναι να γίνει στην Ατάλεια μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών, με τη διαμεσολάβηση του Τούρκου Υπουργού, του Κιμευλού Τσαβούσογλου. Είπε ότι ελπίζει να οδηγήσει η σύνοδος της Ατάλειας σε μία μόνιμη λύση. Και μάλιστα είπε ότι η θέση της Τουρκίας ως μια σημαντικής χώρας που μπορεί να συνομιλήσει και με τις δύο πλευρές εκτιμάται ιδιαίτερα σε όλο τον κόσμο. Γιατί όπως είπε, η Δύση δεν έχει καταφέρει να κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι της, είπε χαρακτηριστικά, σε αυτή την κρίση, σε αυτό τον πόλεμο που ζούμε. Μπροστά σε αυτήν την επέσχυντη, όπως είπε, εικόνα της ανθρωπότητας, οι οργανισμοί, οι διεθνείς οργανισμοί, το καθήκον των οποίων είναι να διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στον κόσμο, δεν κουνούν ούτε το δαχτυλάκι τους. Πού είναι αυτές οι χώρες, λέει, που ισχυρίζονται ότι έχουν την εξουσία στον κόσμο, πού είναι για να στηρίξουν εδώ αυτό που γίνεται και ουσιαστικά την Ουκρανία. Δεν υπάρχει, είπε, ούτε ανθρωπιστική υποστήριξη, δεν γίνεται κανένα βήμα για να υπάρξει σωτηρία και εξήρε φυσικά σε αυτό το σημείο το ρόλο της Τουρκίας, η οποία θεωρεί ο κύριος Ερντογάν ότι μπορεί να μιλήσει και με τους δύο, και με τις δύο χώρες, και άρα να καταλήξει αυτή η συνάντηση αύριο που υπάρχει στην Ατάλεια, να καταλήξει ακόμη και σε μόνιμη λύση. Δεν μας λέει όμως αν δεν καταλήξει σε καμία λύση, τι θα έχει να λέει τότε ο κύριος Ερντογάν. Ναι, αυτό ακριβώς είναι υπεραισιόδοξος, θα έλεγα, Λίνα, γιατί αύριο εδώ όλοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους για αυτό που θα γίνει στην Ατάλεια. Χαιρέτησαν την προσπάθεια οι Ουκρανοί. Οι Ρώσοι από την άλλη, και με τις δηλώσεις του κ. Πεσκόφ και της κ. Ζαχάροβα, των εκπροσώπων δηλαδή του Κρεμλίνου, θα λέγαμε, είπαν και οι δύο ότι είναι μία συνάντηση, okay, είναι μία επαφή, έτσι τη χαρακτήρισε η κυρία Ζαχάροβα, αλλά από εκεί και πέρα μην προδικάζουμε, είπε ο κύριος Πεσκόφ ειδικά, να γίνει πρώτα η συνάντηση και μετά βλέπουμε πώς προχωράνε τα πράγματα. Ωραία. με τον πόλεμο. Στην Άγκυρα σήμερα είναι, Μαρία, ο Ισραηλινός πρόεδρος, και εκεί ο Ερντογάν μπαίνει σφήνα και θα ζητήσει να δει τι θα γίνει με τον αγωγό που η Τουρκία θέλει να κατασκευάσει με το Ισραήλ. Θυμίζω ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν χαλάσει πολλά χρόνια τώρα. Αλλά εδώ και 15 ότι υπάρχει χρόνια, μια αποκλιμάκωση. Ναι, είναι άλλη μια σημαντική επίσκεψη που γίνεται σήμερα εδώ στην Άγκυρα. Ο κύριος Ισακ Χέρτζοκ έρχεται εδώ για να συζητήσει βασικά, Λίνα, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η Ουκρανία, γιατί όπως γνωρίζουμε πολύ καλά και το Ισραήλ έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, ίσως όπως λένε διεθνώς και πιο ισχυρό διαμεσολαβητικό ρόλο. Και επίσης το δεύτερο θέμα είναι η Ανατολική Μεσόγειος και ο αγωγός αυτός που θέλει η Τουρκία να κατασκευάσει μόνη τη
Ευρώπης με το Ισραήλ προκειμένου να μεταφέρει το Ισραηλινό αέριο στην Ευρώπη. Και μάλιστα εν μέσω της κρίσης στην Ουκρανία, τώρα είναι το κατάλληλο timing, θεωρεί η Άγκυρα, γιατί έτσι φαίνεται ότι θα υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος σιγά σιγά για ενέργεια, ώστε να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από τη Ρωσία που είναι τώρα πιάνοντας πάρα λοιπόν το σφιγμό, πιάνοντας τον φόβο των Ευρωπαίων, δηλώνει και σε αυτή τη φάση εγώ είμαι εδώ για να το λύσω και αυτό με το Ισραήλ. Κάπως έτσι, ακριβώς. Θα δούμε και τις δηλώσεις αργότερα που θα γίνουν. Πάντως ο κύριος Χέρτζοκ ήρθε με πολύ θετικό, με πολύ θετική ενέργεια θα έλεγα. Λέει ότι αυτή η επίσκεψη θα ανοίξει το διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας και είπε ότι οι σχέσεις γνώρισαν σκαμπανεβάσματα, αλλά πρέπει να τις επανεκκινήσουμε αυτή τη στιγμή. Θα τις οικοδομήσουμε προσεκτικά και μετρημένα. Και μάλιστα είπε ότι η διεθνής τάξη αυτή τη στιγμή κλονίζεται. Είναι καλό και σημαντικό να διατηρηθεί η σταθερότητα και η εταιρική σχέση στην περιοχή μας. Και ότι αυτό το τόνισε και στην Ελλάδα που πήγε και στην Κύπρο. Έτσι είπε ο κύριος Χέρτζοκ αναχωρώντας από το Ισραήλ και φτάνοντας πριν από λίγο εδώ στην Άγκυρα. Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα από την συνάντηση των δύο ανδρών. Αύριο να δούμε αν θα καταλήξει ο διάλογος αυτός ο περίφημος. Μακάρι να βρουν οι δύο πλευρές μία λύση. Με τον Ερντογάν να κομπάζει όμως ότι αυτός ήταν που τους έφερε στο τραπέζι του διαλόγου και ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει κάνει τίποτα σε πολλά επίπεδα. Τα είπε ο Ταγίπ Ερντογάν έτσι με απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική του ομάδα, αν θυμάμαι καλά, Μαρία, μας είπες. Ναι, ακριβώς. Και είπε χαρακτηριστικά, δεν έχει ανάγκη να το τονώσει το προφίλ τους. Του, είναι ολοφάνερο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε και στη συνέχεια.